Αντί είναι Κατσαφάδο, τα διατηρείς, Υπουργέ μου, τα λογικά σου μετά από αυτό το χθεσινό. Δεν παίζονται οι άνθρωποι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Καλημέρα, επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ, τον Ενικό. Δεν είναι έτσι πρέπον βουλευτής προς υπουργό, αλλά επίτρεψέ μου το, διότι ειλικρινά, σαν συναγωνιστής προς συναγωνιστή, σου μιλώ να σήμερα. Καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα σε σένα και στους ακροατές σου. Καλημέρα σε σένα και τους ακροατές μας. Λοιπόν, για ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, σε παρακαλώ, πες μου δηλαδή, πώς νιώθεις? Νιώθω απογοήτευση, όχι για την αήθη προσωπική επίθεση την οποία δέχτηκα από έναν πρώην πρωθυπουργό της χώρας μου, όπου βγήκε στο Ιερό Βήμα της Βουλής και είτε επειδή δεν ήταν σωστά πληροφορημένος, είτε συνειδητά προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Νιώθω λοιπόν πικρία και αηδία, γιατί βλέπω έναν πρώην πρωθυπουργό να ανεβαίνει στο βήμα, να κατασυκοφαντεί έναν νέο άνθρωπο και να προσπαθεί μέσα από αυτής της συκοφαντίας να περάσει το μήνυμα ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν τοποθετήθηκα, πήγα εχθές στη Βουλή, πήγα στην Ολομέλεια της Βουλής, όχι για να αποδείξω το ανυπόστατο των κατηγοριών, ούτως ή άλλως αυτό αποδεικνύεται με την δικαστική απόφαση όπου ομόφωνα έχουμε αμετάκλητα κηρυχθεί αθώοι για αυτό το ατυχές γεγονός το οποίο είχε γίνει, το οποίο από την πρώτη στιγμή το καταδικάσαμε, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι υπόλοιποι 7 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά, γιατί τότε. Εντάξει, τώρα. Μιλήθηκαμε... Αν η αλήθεια είναι κόντρα στο αφήγημα του Τσίπρα, too bad για την αλήθεια. Δηλαδή, λυπούμαστε. Αυτό το οποίο πραγματικά εμένα με σόκαρε ήταν η προσπάθεια συμψηφισμού μιας πορείας, μιας νεολαίας και μιας φοιτητικής παράταξης, η οποία έχει δώσει δεκαετίες αγώνων, τους οποίους έχουν τιμήσει φοιτητές και αναγνωρίσει φοιτητές για να είναι τα πανεπιστήμια ανοιχτά, για να υπάρχουν σοβαρά μεταπτυχιακά τμήματα σπουδών, για να μπορέσουν να υπάρξουν Εράσμους, για να μπορέσουν να αναβαθμιστούν ποιοτικά οι φοιτητικές εστίες, οι φοιτητικές λέσχες, απέναντι σε αυτούς που στο μυαλό τους ήταν μόνο το πώς θα κτίσουν τα πανεπιστήμια και πώς θα τα οδηγήσουν στην επιστοδρόμηση. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι το ίδιο. Αυτό είπα στον κύριο Τσίπρα και στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε αυτοί που τρέχουμε πίσω από τους τρομοκράτες να τους υπερασπιστούμε. Δεν είμαστε αυτοί που δημιουργούμε ένα πέπλο και μια σανίδα, δίνουμε μια σανίδα σωτηρίας και μια ιδεολογική κάλυψη σε όλους αυτούς τους μπαχαλάκηδες, σε όλους αυτούς τους αναρχικούς που το μόνο που ξέρουν να καταστρέφουν και να αλληλατούν τη δημόσια περιουσία. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο λοιπόν. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατσαφάδο. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά να μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους.